Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι 24 ώρες μετά τη Σύνοδο Κορυφής, με τις αποφάσεις που ελήφθησαν και δεν ελήφθησαν και θα ληφθούν, υποθέτουμε και ελπίζουμε, τις 17-18 του μηνός. Το προσφυγικό είναι το μείζον θέμα. Η ΕΡΤ εδώ από χθες ξεκίνησε έτσι μια παραγωγή εκπομπών, προγραμμάτων που έχει να κάνει με αυτό, πιο πολύ για την ευαισθητοποίηση και να αντιληφθούμε για το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό. Πολλή δουλειά και πολύ καλή δουλειά κάνει τοπική αυτοδιοίκηση και αθόρυβη δουλειά. Γι' αυτό απόψε εδώ καλούμε ανθρώπους, καλέσαμε ανθρώπους που ασχολούνται πάρα πολύ και δεν μιλάνε πολύ γι' αυτό. Απόψε θα τους παρακαλέσουμε να μας πούν 5 πράγματα, να μάθουμε κι εμείς και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Πατούλη που είναι και ο πρόεδρος, να δούμε τι μέχρι τώρα έχουμε κάνει ως τοπική αυτοδιοίκηση και πώς συντονίζεται όλο αυτό το πράγμα. Καταρχήν νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση έδωσε μέσα από την νησιωτικούς δήμους εξετάσεις και μάλιστα θεωρώ στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους καλές εξετάσεις. Θεωρώ δηλαδή ότι όλοι οι δήμαρχοι και οι τοπικές κοινωνίες βεβαίως, γιατί ένας δήμαρχος πλαισιώνεται από τις εθελοντικές οργανώσεις, από τους ανθρώπους των πολιτών, δώσαν εξετάσεις και θα έλεγα ότι σε είναι μια πιο Ευρώπη... άμεση δημοκρατία στην Ελλάδα, οπότε είναι και η επαφή με τους δημάρχους απόλυτη. Και θα έλεγα ότι όταν η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί τόσες ροές και μάλιστα θα σας έλεγα και η χώρα μας δεν ήταν τόσο έτοιμη. Υπό αυτή την έννοια οι δήμαρχοι δέχτηκαν χωρίς να είναι έτοιμα τα hot spot την δυνατότητα τις ροές που ξαφνικά άρχισαν να αυξάνονται να τις διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή είναι η αντίληψή μου, αν θέλετε, και αυτή είναι και η αντίληψη των περισσότερων στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Με βάση υπό τα αυτή δεδομένα, την έννοια, λέτε, έτσι, με βάση τα δεδομένα, τη ροή, την εισρωή και τις δυνατότητες, τη μεγάλη αύξηση των ροών ξαφνικά που άρχισε από τον Απρίλιο ή μάλλον από την Άνοιξη πέρυσι να αυξάνεται. Μην ξεχνάμε ότι μέσα σε ένα χρόνο περίπου 1 εκατομμύριο λίγο λιγότεροι πέρασαν μέσα από τα σύνορα της χώρας μας με αποτέλεσμα 570.000 περάσανε πέρσι και 127.000 μέχρι τώρα το 2019. Αυτά τα νούμερα που δίνει η υπατερμοστία. Από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια ειδωμένη, δηλαδή η πύλη εξόδου και εισόδου προς την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, που και εκεί η αυτοδιοίκηση, βεβαίως και οι εθελοντικές οργανώσεις, η ΜΚΟ και όλα αυτά. Μιλάτε μαζί τους δημάρχους. Βεβαίως μιλάμε, καθημερινά όταν χρειαστεί και θα έλεγα έχουμε επισκεφτεί αυτούς τους χώρους μέσα από έναν αξιοπρεπή τρόπο, ώστε να δώσει το περιθώριο και η κεντρική εξουσία και θεωρώ ότι ο κύριος Μουζάλας έδωσε και εκείνος δείγματα γραφής, προσπάθησε, χρειάζεται όμως ένας ακόμα περαιτέρω εθνικός σχεδιασμός. Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη, όπως είπα και πριν, δεν ήταν έτοιμη να προσφέρει τη βοήθεια που έπρεπε η Ελλάδα να έχει ως τα ανατολικά σύνορά της. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ότι παρά τα αυτά θεωρώ ότι δεν δημιουργήθηκαν τα μείζωνα προβλήματα. Η αυτοδιαχείριση της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολλές φορές και των και πολιτών, πόροι, να το πούμε αυτό, χωρίς τους πολίτες, θα πάμε και στους πόρους. Θα έλεγα κακά τα ψέματα, αν γύρω από την εμπιστοσύνη στον εγκύτερο βαθμό που είναι η αυτοδιοίκηση δεν υπήρχε η κοινωνία των πολιτών, των εθελοντικών οργανώσεων, των επιστημόνων, των ανθρώπων της προσφοράς, δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί όλο αυτό το ζήτημα. Βεβαίως θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια άλλη περίοδο. Στην περίοδο δηλαδή που κλείνουν τα σύνορα, πλέον δεν μετακινούνται προς την Ευρώπη, άρα ό,τι έρχεται από την ανατολική πλευρά έρχεται εδώ. Εδώ λοιπόν τώρα πρέπει να οριμάσουμε περαιτέρω, δηλαδή ως χώρα και βεβαίως ζητώντας τη βοήθεια των Ευρωπαίων. Δηλαδή τι, δεν φτάνει να έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο του Γαλατσίου παραδείγματος χάρη που μένουν 2-3 μέρες οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες και φεύγουνε. Δεν μπορεί να κάτσει σε ένα κλειστό γυμναστήριο 2-3 μήνες, 6 μήνες, ένα χρόνο κάποιος. Είναι σαφές αυτό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν τα κέντρα φιλοξενίας, τα οποία και οι άνθρωποι αυτοί να έχουν αυτό που απαιτείται για την διαβίωσή τους και η δημόσια υγεία τους, αλλά καθώς επίσης και οι τοπικές κοινωνίες να βοηθούν μεν, αλλά να μην επηρεάζονται στη λειτουργία τους δε. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται
πλέον ένας περαιτέρω συντονισμός της κεντρικής εξουσίας με την αυτοδιοίκηση. Εθνικός συντονισμός. Εθνικός συντονισμός. Γίνεται μια προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά χρειάζεται... Περαιτέρω. Θεωρώ δηλαδή δεν μπορεί να χαθεί ούτε χρόνος, ούτε ψυχοδυναμικό και το κάθε πράγμα που φτιάχνεται να αξιοποιείται στο έπακρον. Είτε λέγεται εθελοντική προσπάθεια για να μαζέψουμε πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης κλπ. Είτε για να μπορέσουν και οι μετακινήσεις τους, αλλά και η διάχυση στη χώρα, να μην αφορά ένα Δήμο, πέντε τοπικές κοινωνίες, αλλά να αφορά σύνολο. Το σύνολο μέσα από έναν ανθρώπινο Άλιστα. τρόπο διαχείρισης. Λοιπόν, εμείς σαν αυτοδιοίκηση, ναι. Το έχουμε πει δημόσια, το λέμε και μέσα από την εκπομπή σας και στους υπουργούς, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε, χωρίς προαπαιτούμενα. Χρειάζεται όμως να μην υπάρχει ευθυνισμός, χρειάζεται να υπάρχει ο συντονισμός και εμείς θεωρούμε στο συντονιστικό που ήδη έχει δημιουργηθεί, χρειάζεται και ο λόγος της αυτοδιοίκησης και για να ακούει και για να προσφέρει την άποψή της και για να δρά τελικά ως ένας τρόπος. Εδώ το προσφυγικό είναι το βασικό θέμα, έτσι κι αλλιώς. Το συζητάμε εδώ με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και ήθελα να πάω στον κύριο Πατούλη να ξεκινήσουμε το νέο γύρο έτσι της κουβέντας μας. Ως γιατρό θα σας ρωτήσω. Πάρα πολλά παιδιά πάθα πνευμονία, βροχοπνευμονία. Όλες αυτές τις μέρες είναι σε άθλιες συνθήκες, ειδικά στην ενδομένη πούβρεξη. Υγρασία μεγάλη. Και έχουν κάτι σκηνές που είναι κάποιες σκηνές που τις βάζει στην πλάζα το καλοκαίρι για να μην σε χτυπάει ο ήλιος. Δεν υπάρχει υποδομή ακόμη, ό,τι και να λέμε, έτσι. Ναι. Είναι και έχει στηθεί ένας μηχανισμός ολόκληρος για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εκεί είναι που ευαισθητοποιεί περισσότερο τον Έλληνα η ιστορία. Ό,τι έχει να κάνει με άνθρωπο, με υγεία και παιδί, νομίζω ότι η μεγαλύτερη ευαισθησία των πάντων. Από όπου είναι το ίδιο πράγμα. Και θα έλεγα επευκαιρίας, επειδή το άκουσα και από τον κύριο Λαγουδάκη και έχουμε και την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, θα έλεγα είχαμε τιμή στο Μαρούσι να έχουμε σήμερα την Εμιλία την Καμβίση που έχει προσταθεί στη Λέσβο και ήταν από εκείνες οι οποίες τα προσφυγόπουλα μαζί με άλλες δύο κυρίες. Τα μωρά τα κάλεσαν. Συμβολικά και ουσιαστικά δώσαν το παρόν και πράγματι υποκλεινόμαστε. Θα έλεγα λοιπόν ότι πράγματι στο θέμα της δημόσιας υγείας για τους ανθρώπους και για τα παιδιά πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση. Ξέρω ότι το Υπουργείο Υγείας τουλάχιστον σε αυτό έκανε μια σύσκεψη και με το ΕΚΕΠΗ και το ΚΕΤΝΟ. Σήμερα είχα και μια συζήτηση με τον πρόεδρο του ΚΕΤΝΟ, κύριο Γιαννόπουλο, ζητούσε παιδιάτρους για να πάνε πάνω. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε άπαντες, διότι ευτυχώς δόξασε ο Θεός και ο καιρός δεν ήταν κακός απέναντι αυτό σε αυτό το γεγονός. Ξαναπείτε το αυτό. Γιώργο, και ο Πειραιάς ζητάγε σήμερα παιδιάτρους. Και παιδιάτρους. Έχεις δίκιο και είπες κάτι για το λιμάνι. Ο Γιάννης, ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής, είπε κάτι πολύ σωστό. Και στο λιμάνι πρέπει να υπάρξουν διορθωτικές γρήγορα κινήσεις, διότι υπάρχουν προσφυγόπουλα, υπάρχουν συνθήκες οι οποίες τώρα δεν κάνουμε πολιτική. Εδώ εθνικά, θα πω πρέπει ακόμη να το και στα καράβια που τους μεταφέρουν θα πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να αντιμετωπίσουν. Βέβαια είναι κινητά χωριά τα καράβια πλέον. Έτσι. Και έχουν την υποδομή αυτά, είναι καινούριο τύπου πλοία, έχουν τις υποδομές. Απλώς πρέπει να το δείτε συνολικότερα. Εγώ θα έλεγα λοιπόν σε αυτή τη φάση... Διότι εδώ θα μου επιτρέψετε κάτι. Έχω ακούσει ανθρώπους που λέει εμείς το καλοκαίρι δεν θα πάμε τα βαπόρια στις διακοπές. Διότι θα είναι πρόσφυγες οι μετανάστες μέσα. Και ξέρω εγώ τι αρρώστιες μπορούν να έχουν. Δηλαδή κυκλοφορεί και αυτό. Όχι, εγώ σας λέω τι άκουσα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό να καθησυχάσουμε για να και πούμε. Και καλό είναι να το λέμε λοιπόν. Περνάνε από hot spot με συνθήκες υγιεινής. Θα έλεγα, είπε κάτι ο γραμματέας, ο κ. Μπασκόζος, ότι δεν είναι κινητές βόμβες στη δημόσια υγεία και καλό θα είναι και ως γιατρός και ο Γιάννης εδώ να πούμε ότι είναι υγιείς οι άνθρωποι αυτοί. Όμως οι συνθήκες τις οποίες μπορεί να ζήσουν και μάλιστα επί μακρόχρονικό διάστημα όλοι μας και εμείς δηλαδή αν δεν ζήσουμε σε καλές συνθήκες θα μπορέσει ενδεχομένως να δημιουργηθούν συνθήκες κακής δημόσιας υγείας. Άρα λοιπόν όταν συνειδωμένοι τώρα κάθονται μια, δυο, τρεις, τέσσερις εβδομάδες χιλιάδες ανθρώπων και βρέξει μέσα στα λασπόνερα, μέσα στην υγρασία, παιδιά, θα πρέπει εκεί και είμαι σίγουρος ότι γίνεται γιατί επαναλαμβάνω μίλησα σήμερα και με τον κύριο Γιαννόπουλο και το Υπουργείο Υγείας αλλά και όλες οι εθελοντικές ομάδες. Δεν σας κρύβουμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι και ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και ως Ιατρικός Σύλλογος εφόσον μας ζητηθεί και πάντα συντεταγμένα πρέπει να πάμε.
ξέρετε, μην βλέπουμε παράλληλες δράσεις. Υπάρχει ένα επιτελείο. Έτσι, ένα επιτελείο. Αυτό ζητούμε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Κινήστε το. Δηλαδή. Αν θέλετε, στη δική μας πλευρά. Και από εσάς μπορεί να προέλθει κάτι. Βεβαίως. Και γι' αυτό ακριβώς είπαμε και για τον κύριο Ταγματάρχη. Εγώ το είδα πολύ θετικό. Που πήρε μια πρωτοβουλία, σημαντική πρωτοβουλία για την ΕΡΤ, γιατί ακούγεται. Να δούμε πώς συντονίζουμε όλο αυτό το ψυχοδυναμικό. Για το κομμάτι της υγείας ιδιαίτερα, χρειάζεται λοιπόν ένα μεγάλο επιτελείο. Υπάρχουν οι γιατροί του κόσμου και οι άλλες μοικείο έγκριτες ομάδες, έτσι, γιατί υπάρχουν και μη αναγνωρίσιμες. Με πολλά μίλια μέχρι τώρα. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν όμως δεν φτάνουν. Χρειάζονται ιατρικές ομάδες οι οποίες να έχουν ένα κέντρο αναφοράς, στο οποίο να είναι ένα εξεταστήριο με όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται και βεβαίως... Έχουμε την υποδομή εμείς και σε πόσο χρόνο μπορεί να γίνει. Εγώ θα έλεγα, κύριε Φωλιώργο, ότι χρειάζεται να σπέξουμε λίγο πιο γρήγορα και εάν αυτοί οι άνθρωποι πιστούν τελικά να φύγουν και μετακινηθούν με ασφάλεια σε κάποιους άλλους χώρους, θα ήταν το καλύτερο μέχρι... Εάν ανοίξουν τα σύνορα, εάν όλα τα διπλωματικά που περιγράψατε. Εδώ, γι' αυτό βγήκαν οι συνάδελφοι να μας πούν ψύχρεμα τι συμβαίνει. Ναι, τι λέω λοιπόν ότι φαίνεται ότι αύριο δεν ανοίγουν τα σύνορα. Ναι. Άρα λοιπόν, ως δεδομένο, πρέπει να πείσουμε αυτόν τον κόσμο να πάει σε πιο ασφαλή σημεία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, εμείς και σαν ιατρικός κόσμος είμαστε έτοιμοι και σε φάρμακα ακόμα να ανταποκριθούμε. Έχουμε μια πληρότητα και εθελοντών. Χρειάζεται όμως. Μέσα στα λασπόνερα να μην υπάρχει κόσμος, διότι τι να αντιμετωπίσεις όταν η ίδια η δημόσια υγεία δεν είναι της ασφάλειας των ανθρωπίνων και μάλιστα των παιδιών. Υπό αυτή την έννοια, καταρχήν, αν μου επιτρέπετε και ένα πολιτικό σχόλιο, φαίνεται ότι μάλλον η Τουρκία έχει βρει τον τρόπο και σέρνει όλη την Ευρώπη. Και μάλλον αυτή. Αυτό είναι εξαντικειμένο. Εξαντικειμένο, διότι αυτή ανοίγει, ανοίγει το φίλτρο, ανεκλίνει. Και σίγουρα εμείς βρισκόμαστε στη μέση των σχεδίων της Τουρκίας αλλά και από της Ευρώπης. Από τη μια στέλνει η Τουρκία, από την άλλη κλείνουν οι θέλει άλλοι να δώσει πολιτικά μηνύματα στις τοπικές της κοινωνίες. Η Κρόνος θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα και εμείς στη μέση είμαστε. Εμείς λοιπόν πρέπει να ετοιμαστούμε. Πρέπει να ετοιμαστούμε, κύριε Δαφογιώργο, πρωτίστως να φιλοξενήσουμε σε ασφαλή σημεία. Δεύτερον, στα ιατρικά ζητήματα. Θέλω να σας πω ότι συνεργαζόμαστε και πρέπει να συνεργαστούμε ακόμα με πληρότητα με τους υπευθύνους δημόσιας υγείας που είναι το Υπουργείο, αλλά και να ξεπεράσουμε πολλές φορές αυτό. Οφείλω να πω λοιπόν, σαν ιατρικός κόσμος και σαν ιατρείο κοινωνικής αποστολής, που με την αποστολή κανείς δεν περισσεύει, όλοι βοηθούν, και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχουμε αποκτήσει και ένα ασθενοφόρο, έχουμε μια ομάδα εθελοντών παιδιάτρων, έχουμε φάρμακα. Ζητήστε από αυτούς που μπορούν και έχουν, από τους έχοντες και κατέχοντες, θα βοηθήσουν. Δεν σας κρύβω ότι την άλλη εβδομάδα θα οδηγηθούμε μια ομάδα ιατρική για καταγραφή αναγκών στην Ιδωμένη, σε συνεργασία πάντα και με τις τοπικές αρχές, ώστε να βοηθήσουμε γρήγορα για να μην έχουμε ασθένειες. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ασθένειες. Πρέπει να το πούμε καθαρά. Άρα λοιπόν λιμώδης, το προλαμβάνει. Για τέτοια πράγματα, ακριβώς. Για τέτοια, έτσι, για τα παιδάκια υπάρχει. Η ασθένεια της γρήπης, της ίωσης και του κρυώματος. Και ο δικός μου γιος είχε λαρυγγίτιδα. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα εδώ μιλάμε για άθλιες όμως συνθήκες. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν η πρόληψη είναι καλές συνθήκες υγιεινής. Πρέπει αμέσως να ανταποκριθούμε σε αυτό ως χώρα. Και το δεύτερο. Το κεντρικό σημείο, υπάρχει ένα ψυχοδυναμικό που θέλει να βοηθήσει, να οργανωθούμε σαν τη ζωή από εδώ και διότι όλοι είμαστε σε μια εθνική ομοιογένεια. Σε εθνική γραμμή. Και σε μια εθνική γραμμή, έτσι για να το κλείσουμε αυτό. Γνωρίζω για την πολιτική καταγωγή του καθενός, οπότε αντιλαμβάνομαι. Ναι, και να πούμε και το εξής, και όσοι μπορεί να ήταν λίγο πιο υπερβολικοί, μαζεύτηκαν. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, ξεπερνώντας αυτό, θα πρέπει, το είπε και ο κ. Λαγουδάκης, πρέπει να τρέξει λίγο πιο πολύ η κεντρική εξουσία στο επίπεδο του συντονισμού και του εθνικού σχεδιασμού. Να ξέρουμε ο καθένας το ρόλο του, να ξέρουμε τα όρια του. Άμα μας πει βρέστε τα εσείς, θα τα βρούμε. Αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που θα έπρεπε στο συντονισμό. Επίσης, να πω το εξής. Επειδή και ο στρατός, πράγματι, ο στρατός δίνει τα περισσότερα τρόφιμα, όμως ξοδεύοντας χρήματα του ΕΣΠΑ που έχουν δοθεί για το στρατό σήμερα. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Είναι τελείως από την Ευρώπη. Ναι, αλλά για άλλο λόγο έχουν έρθει. Για να γίνει κατανοητό, έχουν έρθει για άλλο λόγο.
για να το πούμε κάποια στιγμή, αυτά τα χρήματα πρέπει να μεταφερθούν. Θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι άλλο είναι το εθελοντικό φαγητό εκείνων οι οποίοι. Να αναλάβει η Ευρώπη τις ευθύνες της, έτσι, είναι το πρώτο. Το λέω αυτό γιατί από κάπου αλλού στερούμαστε αυτή τη στιγμή και καλώς στερούμαστε αυτή τη στιγμή, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνει έτσι. Πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της, να μην μείνουμε ως χώρα πίσω, να διαχειριστούμε βεβαίως και το διαχειριζόμαστε το προσφυγικό και πρέπει να πετύσουμε τους πόρους και να πάνε ακριβώς αυτοί οι πόροι εκεί που πρέπει. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι οι Δήμοι οι οποίοι θα υποδεχθούν τελικά τους χώρους φιλοξενίας όπως γίνεται τώρα σχιστό, θα πρέπει να έχουν και το μέγιστο όφελος διαχείρισης και του ανθρώπινου δυναμικού που εύκολα να μπορεί να προσλαμβάνει, αλλά θέλει μια θεσμική ρύθμιση και νομίζω ότι κινεί το Υπουργείο Εσωτερικών να μας στείλει κάτι. Λέτε ότι καλός ο εθελοντισμός, αλλά εδώ πρέπει να γίνουν δομές και σε ανθρώπινο δυναμικό. Βεβαίως. Οργανωμένα. Αναγκαίο. Είναι αναγκαίο, δεν είναι απλά. Αλλά αν ο Λαγουδάκης πάρει υπαλλήλους, θα πρέπει να τους χρηματοδοτήσει. Άρα θα πρέπει να διαχειριστεί γι' αυτό το λόγο. Αυτό το θέσατε. Ήδη έχει τεθεί ο πρόεδρος. Μπορεί να ενημερώσει σε σχέση με την ΚΕΔΕ πώς διαχειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση ένα τόσο σοβαρό θέμα. Αλλά ήδη έχουν γίνει πολλά σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία να λυθούν και κάποια προβλήματα που μέχρι τώρα. Να τα πούμε. Αυτά τα προβλήματα. Να τα πούμε. Το ένα σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί περιοχές, κοινωνίες όπως είναι η τοπική κοινωνία του Δήμου Περάματος έχουν τρομακτικά προβλήματα ήδη από μόνες τους. Εμείς έχουμε μια τρομακτική ανεργία που ξεπερνάει το 50% και έχουμε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση που καλούμαστε ως τοπική αυτοδιοίκηση να τη διαχειριστούμε σε όσο το δυνατόν καλύτερο βαθμό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ένα πρόσθετο πρόβλημα που καλείται η τοπική αυτοδιοίκηση να το διαχειριστεί. Χρειάζεται λοιπόν και ανθρώπινο δυναμικό και χρήματα επιπλέον για να μπορέσει λοιπόν να ανταπεξέλθει σε αυτές τις πρόσθετες ανάγκες που δημιουργούνται. Αυτό το έχουμε βάλει, ήδη η πολιτεία το αντιμετωπίζει με θετικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου να λυθεί. Πάντως ο Λάνη μας είπε ότι θα πάρουμε περί τα 300 πλέον εκατομμύρια μέχρι το 20 για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνουν, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διεκδίκησης αυτών. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω, οργανώνεται η τοπική κοινωνία. Οργανώνεται και ζητάει οι διαχειριστικές αρχές να πράξουν γρήγορα ως ενδιάμεση φορείς αυτά που πρέπει για να απορροφηθούν τα χρήματα. Και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, επαναλαμβάνω, αυτές οι οποίες θα διαχειριστούν το πρόβλημα ή και όλες, εάν τελικά μοιραστούν σε όλες τις κοινωνίες, θα πρέπει να είναι μέσα από τις θεσμικές παρεμβάσεις γρήγοροι στο έμψυχο δυναμικό, να αμείβονται γι' αυτό το έμψυχο δυναμικό και να πηγαίνει η τοπική αυτοδιοίκηση που είναι στον εγκύτερο βαθμό κοντά μαζί με όλες τις άλλες οργανώσεις μπροστά στη λύση του θέματος. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Σταθόπουλε, αυτό που λέει ο κύριος Πατούλης και ο κύριος Λαγουδάκης είπε προηγουμένως. Έρχεστε εσείς ως τοπική αυτοδιοίκηση και λέτε στην κεντρική εξουσία συντονίστε μας. Που σημαίνει πρακτικά ότι μπορεί να γίνει μια οργανωτική δομή τέτοια να καταλήγει σε εσάς που μπορείτε να ελέγξετε άμεσα στους χώρους υποδοχής. Στην πρώτη αποβίβαση στο λιμάνι ή οτιδήποτε άλλο.